923, κεφάλαιο ΙΙΤΑ από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο ΙΙΤΑ από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι, λέγον κριτής της ή το εν την υπόλη, ώστις τον Θεόν δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο, ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη, κύριε το προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου, και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δε φοβάμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δε θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμίδει αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Είπε δε και πρόστινα στους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσουν, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσει Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει αυτός εις τον οίκον αυτού, ο τελώνης, δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί και ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Και διαβάζουμε και λίγα εδάφια από τη σελίδα 915. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον πάλι. Είναι από το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και από το 5 εδάφιο. Ιώτα Αλφα 5, σελίδα 915. Και είπε προς αυτούς, εάν της εξημών έχει φίλων και υπάγει προς αυτόν τον μεσονύκτιον και είπε προς αυτόν, φίλε δάνεισόν μη τρεις άρτους, επειδή ήλθε φίλος μου προς εμέ εξοδιπορίας και δεν έχω τι να βάλω έμπροσθεν αυτού, και εκείνος αποκριθείς έσωθεν, είπε μη με ενόχλη, η θύρα είναι ήδη και κλεισμένη και τα παιδεία μου είναι μετεμού εις την κλίνη, δε δύναμαι να σηκωθώ και να ση δώσω. Σας λέγω, και αν δεν σηκωθεί και δώσει σε αυτόν διότι είναι φίλος αυτού, τουλάχιστον δια την ανέδειαν αυτού θέλει σηκωθεί και δώσει σε αυτόν όλα όσα χρειάζεται. Και εγώ σας λέγω, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Και αν της εξημών είναι πατήρ και ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον. Και αν ο ψάριον, μήπως αντί ο ψαρίου, θέλει δώσει σε αυτόν όφιν. Και αν ζητήσει ον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπίον. Εάν λοιπόν εσείς πονηριώντες εξεύρετε να δίδετε καλάς δώσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα Άγιον εις τους ετούντας παρά αυτού. Αμήν. Όταν ο Κύριος μας ρωτήθηκε πότε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, καθώς μίλαγε για τη Βασιλεία του Θεού, μίλαγε ότι θα έρθει καιρός, άλλωστε γι' αυτόν τον απέστειλε ο Πατέρας, ο ίδιος ομολογεί, πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο μέχρισε, ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, για να κηρύξω ελευθερία εις τους δεσμίους, να κηρύξω παρηγοριά στους απαρηγόρητους τεθλιμένους, αλλά και να κηρύξω εν εαυτόν του Κυρίου η μέρα που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του, αλλά και η μέρα εκδικήσεως του Θεού.
Δεν έπαβε λοιπόν να κηρύττει για τις ευλογίες του Θεού, για το τέλος των ευλογιών του Θεού με την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και για την ημέρα της κρίσεως με τη Δευτέρα Παρουσία. Οι Φαρισαίοι λοιπόν τα άκουγαν αυτά, αλλά δεν τα άκουγαν μόνο, έβλεπαν και τη χάρη του Θεού που ήταν επάνω του, έβλεπαν και το αποτέλεσμα, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό. Δεν υπάρχει δέντρο κακό που να κάνει καλό καρπό, αλλά ούτε και δέντρο καλό που να κάνει κακό καρπό. Το καλό δέντρο εξάποντος θα κάνει καλό καρπό και το κακό δέντρο εξάποντος θα κάνει κακό καρπό. Γι' αυτό, επειδή έβλεπαν οι Φαρισαίοι ότι ο Θεός ήταν μαζί του, τον ζήλευαν με ζήλια απίστευτη που οδηγήθηκε μέχρι να τον καταδικάσουν σε θάνατο και να τον παραδώσουν τον αναμάρτητο, που μόνο ευεργετούσε το λαό Ισραήλ, να τον παραδώσουν στα χέρια των Ρωμαίων, κατά το θέλημα όμως του Θεού, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες των ανθρώπων και να τον αναστήσει ο Θεός για τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους μίλησε καθαρά ότι η μέρα εκείνη έρχεται ως κλέφτης ενυχτή, ενώ οι άνθρωποι θα είναι όπως τον καιρό του Νόε, τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες και νυφευόμενοι. Ξαφνικά θα έρθει η ημέρα του Υιού του ανθρώπου, όπως ήρθε ο Λόγος του Θεού που οδήγησε τον Νόε να εισέλθει στην Κιβωτό, και σε λίγες μέρες ξέσπασε ο κατακλυσμός και απαλλαγήθηκαν άπαντες, ή όπως θα είναι τον καιρό του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν τρώγοντες, πίνοντες, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες και οικοδομούντες, μέχρι ότου έγινε η φωνή του Θεού και απέστειλε αγγέλους και έβγαλαν έστω και έναν δίκαιο εκ μέσου του τόπου της οργής και της κρίσης του Θεού, δηλαδή το Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του, και τότε έβρεξε πυρ και θείον και απολέστησαν άπαντες. Και ολοκληρώνοντας, μίλησε σε αυτούς που πιστεύουν ότι η μέρα έρχεται εξέφνης, καθήντων να δεν στοχάζεστε, γι' αυτό προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, διότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται, και δύο θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που έλεγε αυτά, τους είπε, προσέχετε, πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε και χάσετε την πίστη σας. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έρχεται είτε με προσωπική πρόσκληση, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας, να είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν μπορούμε εμείς να προσδιορίσουμε πότε θα έρθει, για να ετοιμαστούμε τότε. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει να είσαστε πάντα έτοιμοι, και θα είσαστε πάντα έτοιμοι εάν προσεύχεστε πάντοτε χωρίς να αποκάμετε. Γιατί προσεύχεστε για οτιδήποτε. Αλλά προσοχή, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Μην αποκάμετε σαν το λαό Ισραήλ και πείτε βραδύνει ο Μωυσής, δεν θα έρθει. Και μην αποκάμετε καθώς πολλοί θεωρούνε βραδύτητα ότι ο Κύριος δεν ήρθε ακόμη, ενώ στην αλήθεια, στην πραγματικότητα είναι η μακροθυμία του Θεού για να σωθούν όλοι όσοι έχουν προγνωριστεί από το Θεό και δεν έχουν προσκληθεί ακόμη από το Θεό. Δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και το σχέδιο του Θεού για τη μεγάλη γιορτή της αρπαγής της Εκκλησίας. Προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Πρέπει πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σταματήσεις να προσεύχεσαι, να σταματήσεις να εργάζεσαι, να σταματήσεις να αγωνίζεσαι, να εισέλθεις δια της στενής πύλης. Είναι πολύ εύκολο και εσύ και εγώ σήμερα να καταλάβουμε εάν έχουμε αποκάμει και έχουμε σταματήσει. Μήπως έχεις αποκάμει, μήπως έχω αποκάμει, μήπως έχει λιγοστέψει ο ζήλος μου.
Αυτό είναι επικίνδυνο. Μη σκέφτεσαι ότι μέχρι τώρα πήγαινες καλά. Αυτό δεν σου εξασφαλίζει τίποτα. Να σκεφτόμαστε αν συνεχίζουμε το ίδιο καλά και καλύτερα τώρα. Και για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, έρχεται ο Κύριος μας με μία παραβολή, λέγοντας ότι υπήρχε μία χείρα εντελώς αδύναμη, που δεν είχε από κανέναν βοήθεια, δεν είχε από κανέναν προστασία, δεν μπορούσε να ελπίζει σε κανέναν άνθρωπο, γιατί κανένας δεν τη λογάριαζε. Απόλυτα μόνη, ανήμπορη. Και έτσι είναι ο άνθρωπος, αδερφοί. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πάντοτε μόνος. Μόνος με το Θεό, μόνος με τον Κύριό Του, πάντοτε. Ναι, αλλά μπορεί να έχεις γυναίκα, να έχεις παιδιά, να έχεις άντρα, να έχεις... Μόνος σου είσαι. Και μόνος σου πρέπει να είσαι. Γιατί όταν είσαι μόνος σου, θα σε επισκεφτεί ο Θεός. Πού? Στο ταμείο σου. Εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο ουράνιος. Δεν σου αποκαλύπτεται ούτε στην οικογενειακή προσευχή, ούτε στην εκκλησιαστική προσευχή. Ο Πατέρας ο ουράνιος αποκαλύπτεται μόνο εν το κρυπτό, στο ταμείο σου, πότε, όταν είσαι μόνος σου. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεσαι, γιατί αν δεν προσεύχεσαι, θα αποκάμεις. Τι θα πει θα αποκάμεις? Θα χάσεις την πίστη σου, θα χάσεις το δρόμο σου, θα χάσεις τον Κύριό σου. Πρέπει να προσεύχεσαι, γιατί θα αποκάμεις. Όχι μία προσευχίτσα και μία προσευχούλα. Κράξε, φωνάζει ο Θεός, και τότε εγώ θα σου αποκαλύψω μυστήρια. Και ποιος είναι αυτός που δεν προσεύχεται? Είναι αυτός που έχει άλλα πράγματα να γεμίζει το χρόνο του, τις φιλοδοξίες του, τις αναμνήσεις του, τις επιδιώξεις του, τις σκέψεις του, τις αγωνίες του, τις φόβους του, τις μέρημνές του, την απελπισία του, την απογοήτευσή του, και λέει ο Κύριος σταμάτα. Όχι σταμάτα να το ξέρεις, σταμάτα να ασχολείσαι με όλα αυτά. Συνέχιζε να προσεύχεσαι. Γιατί αν σταματήσεις να το ξέρεις, την προσευχή τι είναι? Τόξο, αδερφοί. Έτσι μου το έδειξε σήμερα ο Θεός και εντυπωσιάστηκα. Όταν ο άνθρωπος γονατίζει, κρατάει στα χέρια του ένα τόξο και στέλνει το μήνυμα στον Πατέρα τον Ουράνιο. Αν σταματήσεις, σταμάτησε η επικοινωνία σου με τον Θεό. Σταμάτησαν οι υποσχέσεις του Θεού. Συνέχισε να το ξέβεις, αδερφέ μου, με ζήλο, και να ζητήσουμε συγγνώμη όλοι μας σήμερα που έχουμε λίγο στέψει στις προσευχές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο διάβολος έχει ένα ωραίο όπλο για να μας κάνει να σταματάμε να το ξέβουμε. Τη μέρημνα, το φόβο, την αγωνία. Την αγωνία του αύριο, πώς θα πάει, πώς θα είναι η μέρα αύριο. Τις αναμνήσεις μας ακόμη. Και να σας πω και κάτι που είναι ακόμη πιο χειρότερο από όλα. Το έργο του Θεού. Έχω πολλή δουλειά να κάνω. Και αφήνεις την προσευχή σου, θα αποκάμεις. Δεν υπάρχει πιθανότης να σταματάς να προσεύχεσαι και να μην αποκάμεις. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Λιγοστεύει προσευχή σου, λιγοστεύει δύναμή σου. Λιγοστεύει προσευχή σου, λιγοστεύει σχέση σου με τη δύναμη που είναι ο Θεός. Τελειώνει προσευχή σου, τελειωμένος είσαι. Πολύ αυστηρά τα λες. Αδερφοί, δεν τα λέω αυστηρά. Ο Ιωάς ήταν τελειωμένος όταν σταμάτησε. Μέχρι εκεί καλά τον πήγε ο Θεός. Όταν σταμάτησε, τέλειωσε ο Θεός, τέλειωσε και ο Ιωνάς.
ο Ιωάς. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδερφοί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να γίνουμε ξανά ζηλωτές των πνευματικών, στις προσευχές. Θέλω, λέει ο Λόγος του Θεού, πάντοτε να προσεύχεστε. Ο Χριστός είπε και για να μην αποκάμετε. Και έφερε αυτή την θαυμάσια, απλή παραβολή της χείρας της εντελώς αδύναμης, για να μας δείξει ότι η προσευχή μας δεν εξαρτάται από τη δύναμή μας. Αντιθέτως, μάλιστα, εξαρτάται από την αδυναμία μας. Όσο πιο αδύνατος είμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, τόσο πιο δυνατός είμαι. Πότε? Όταν πλησιάζω το Θεό με την αδυναμία μου. Και πήρε μια ωραία απόφαση που μας καλεί ο Θεός να πάρουμε και εμείς σήμερα. Θα πηγαίνω κάθε μέρα στον άδικο κριτή που Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται. Εμείς θα πηγαίνουμε κάθε μέρα στο δίκαιο κριτή που μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Και άρχισε να πηγαίνει κάθε μέρα. Εκδίκασόν μου την υπόθεση. Έχεις υπόθεση? Ο Θεός θα την εκδικάσει. Δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Δεν γίνεται. Η υπόθεσή σου είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα παιδιά σου. Δεν γίνεται. Μόνο ο Θεός μπορεί να την εκδικάσει. Δεν μπορεί κανείς να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Συρίους. Μόνο ο Θεός. Μόνο το βέλος της σωτηρίας του Κυρίου. Αλληλούια. Μόνο το βέλος της σωτηρίας εναντίον των Συρίων, εναντίον του διαβόλου, εναντίον του Αχιτόφελ. Ο Αχιτόφελ ήταν πολύ σοφός. Αλλά ο Θεός κοροϊδεύει τους σοφούς και είναι υπερασπιστής των ταπεινών. Και όταν κουράστηκε πια ο πλούσιος, ο κριτής, είπε, δεν την αντέχω άλλο, θα εκδικάσω την απόφαση, την υπόθεσή της. Και πήρε θρίαμβο, γιατί όταν την εκδίκασε την υπόθεσή της, η γυναίκα, η χείρα αυτή ήταν, θριάμβευσε κατά του αντιδίκου της, που το θεωρούσε πολύ μικρή και ασήμαντη. Έτσι θα την κάνω, μια χούφτα και θα τη φάω, γιατί ο Θεός ήταν μαζί της. Και λέει ο Κυριός μας, ο άδικος κριτής άκουσε τις κραυγές της χείρας. Ο πατέρας ο ουράνιος δεν θα ακούσει την κραυγή σου? Θα την ακούσει. Αλλά πού είναι ο κίνδυνος? Όταν θα έρθει ο Κύριος επί της γης, θα βρει την πίστη. Και πώς φαίνεται η πίστη? Προσεύχεσαι? Εξητάς? Πώς αποδεικνύεται η πίστη? Με τα έργα της πίστεως. Και το πρώτο έργο της πίστεως είναι: πηγαίνω στο Θεό και του ζητάω, γιατί μου έχει πει ότι αιτείται. Ακούς? Αιτείται και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Σε ποιον θα δίδετε? Στον αιτούντα. Ποιος θα βρίσκει? Ο ζητών. Και σε ποιον θα ανοίγεται η πόρτα? Στον κρούοντα. Και τι λέει? Όχι στο ζητήσαντα, στο ζητούντα, που συνεχίζει να το ξέβει. Στον αιτούντα που συνεχίζει να το ξέβει. Στον κρούοντα που συνεχίζει να χτυπάει την πόρτα. Σε αυτόν θα δοθεί. Μην νομίζεις ότι πρόκειται να σου δοθεί εάν δεν αιτείς συνεχόμενα, χωρίς να αποκάμεις. Με πίστη και με ελπίδα τουλάχιστον. Μα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημά μου, δεν λύνεται. Ναι, δεν λύνεται, αλήθεια το λες. Δεν λύνεται. Αλλά υπάρχει κάποιος που τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι και δυνατά και εύκολα στο Θεό. Αυτός μπορεί. Το πιστεύεις? Το ξαναλέω, πρόσεξε τα απαντήσεις. Αυτός μπορεί τα πάντα. Το πιστεύεις? Αν το πιστεύεις, μην σταματάς τότε να ζητάς. Δεν υπάρχει τίποτα δύνατον στο Θεό.
αλλά δεν υπάρχει και τίποτα δύνατον στον πιστεύοντα. Και έρχεται τόσο ωραία να μας το πει πάλι ο Κύριος μας, τι καλό Θεό που έχουμε. Έχεις ένα φίλο που σ' αγαπάει και είναι μεσάνυχτα και κοιμάται και έχει βάλει και τη γυναίκα του και κοιμάται και τα παιδιά του και κοιμώνται. Και ξαφνικά δημιουργείται μια έντονη ανάγκη σε σένα. Γιατί έρχεται ένας άλλος φίλος σου και είναι πεινασμένος και θες να του δώσεις να φάει, αλλά δεν έχεις. Δεν έχεις να δώσεις να φάει ο φίλος σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Τι θα κάνεις? Θα πεις δεν έχω, πέθανε στην πείνα. Δεν έχω, δεν λύνεται το πρόβλημα. Σκέψου λίγο και πες έχω ένα φίλο. Αλληλούια. Έχω ένα φίλο πολύ καλό. Το ξέρετε? Έχω ένα φίλο που να σας το λέω. Αλληλούια Κύριε μου. Έχω ένα φίλο πολύ καλό. Δεν έχω, αλλά αυτός έχει πάντοτε. Θα πάω λοιπόν να του χτυπήσω την πόρτα. Και λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και αν ακόμη σου πει δεν σου ανοίγω αδερφέ μου, γιατί είμαι ξαπλωμένος, βαριέμαι. Αλλά, και εδώ να το προσέξουμε, δια την ανέδειά σου θα σηκωθώ και θα σου δώσω όλα όσα μου ζήτησες. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός από μας? Όχι φόβο, ανέδεια. Τι ανέδεια? Ανέδεια πίστης. Μη ζητάς αυτά που γίνονται, πιο πολύ να ζητάς αυτά που δεν γίνονται. Μη ζητάς τα εύκολα. Τα εύκολα λες τα μόνος σου. Θυμάμαι μια φορά ήταν μια αδερφή και της πόναγε το κεφάλι. Και λέει Κύριε πέρασε μου το κεφάλι. Πέρασε μου το κεφάλι, πέρασε μου το κεφάλι. Και μπαίνει, ήμουν καινούριο στην πίστη τότε με την Άννα που είχαμε πάει και μας το είπε. Και ανοίγει η πόρτα, μπαίνει ο Χριστός, πηγαίνει στο φαρμακείο, παίρνει μια ασπιρίνη και της τη δίνει. Τα εύκολα κατά μόνο σου. Και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Τα δύσκολα μη φοβάσαι να τα κάνεις, να τα ζητήσεις. Μην πεις με αυτό δεν γίνεται, θα αποκάμεις. Θα χάσεις την πίστη σου. Θα χάσεις την ευκαιρία να σου δώσει όλα όσα ζητάς. Όχι, δεν είναι τσιγκούνης ο Κύριος. Δεν λέει άντε με το σταγονόμετρο να σου δώσω κάτι. Τι λέει? Θα σου ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Να εκχαίω την ευλογία μου ώστε να μην έχεις τόπο να τη βάλεις. Μόνο. Θυμήσου. Ο ετών στον ετών δίδεται. Ο ζητών βρίσκει και αυτός που κρούει σε αυτόν ανοίγεται. Δεν πρόκειται να ανοίξει πόρτα αν δεν χτυπάς και συνεχίζεις να χτυπάς. Μέχρι πότε? Έως σου ανοίξει. Δεν πρόκειται να βρεις εάν δεν ψάχνεις εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Μέχρι πότε? Μέχρι να το βρεις. Και δεν πρόκειται να σου δοθεί αυτό που αιτείς, εάν δεν αιτείς μέχρι πότε, μέχρι να το πάρεις στα χέρια σου. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια. Είναι ωραία τα νέα που έχω σήμερα, αδερφοί. Πολύ ωραία νέα. Κάποτε συνάντησε τον Ισραήλ ο Κύριος. Και άρχισε να παλεύει ο Ισραήλ με αυτόν. Άγγελος Κυρίου, ο Κύριος. Και του λέει, δεν θα σ' αφήσω μέχρι να με ευλογήσεις. Και όλη τη νύχτα μπάλευαν. Όλη τη νύχτα. Και το πρωί του ρίχνει μία ο άγγελος στο πόδι του, τον κουτσένει. Και του λέει τι θέλεις να σου δώσω τέλος πάντων. Τι θέλεις να σου δώσω? Και λέει Κύριε να με ευλογήσεις. Και του λέει από τώρα δεν θα είσαι Ιακώβ. Από τώρα θα είσαι Ισραήλ, που σημαίνει δύναμης Θεού. Ισραήλ θα είσαι από τώρα. Από εδώ και πέρα θες να είσαι Ισραήλ? Πες του δεν θα σε αφήσω μέχρι να με ευλογήσεις. Αλλά αυτό δεν το καταλάβαινα, καινούριο στην πίστη ήμουνα,
Και πήγα στον Κύριο και λέω, Κύριε, πώς να παλεύω με σένα για να με ευλογήσεις και να μην σ' αφήνω. Δεν μου απάντησε. Και βλέπω το απόγευμα που πηγαίνω στο σπίτι την Αλεξία, η οποία Αλεξία ήταν μικρούλα, και μου λέει, δώσε μου αυτό, δεν θυμάμαι τι ήτανε. Εγώ βιαζόμουν να πάω στην εκκλησία. Και έρχεται λοιπόν, με πιάνει από το πόδι, σφιχτά, κάθεται κάτω και μου λέει, αν δεν μου το δώσεις δεν σε αφήνω. Μπορούσα να δώσω μια κλωτσά στην Αλεξία, να την πετάξω απέναντι και να φύγω. Αλλά κατάλαβα. Έλα ρε Αλεξία, άσε με, δεν σε αφήνω αν δεν μου το δώσεις. Άσε με ρε Αλεξία, αλλά το έλεγα το άσε με και δόξαζα το Θεό. Μ' ανάγκασε να της το δώσω, δεν θυμάμαι τι ήτανε. Εδώ που τα λέμε, για μένα δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτά που ζητάμε από το Θεό, για το Θεό είναι εύκολα. Δεν είναι τίποτα σπουδαία. Τι είναι να σου δώσει. Εδώ είπε, γεννηθεί το φως και εγένετο. Τι είναι να σου δώσει. Και δεν μπορεί να σου το δώσει. Τι είναι αυτό που ζητάς. Είναι εύκολο. Θέλω να αναβλέψω, Κύριε. Ανάβλεψον. Και τέλειωσε. Παραλυτικός 38 χρόνια. Άρων τον κραβατό σου και περπάτα. Και τέλειωσε. Για μας είναι πολύ μεγάλα. Αλλά τι θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η νίκη. Η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστης ημών. Γι' αυτό αδελφοί, να ζητάμε, να ψάχνουμε, να χτυπάμε, να μην αποκάνουμε. Γιατί στο τέλος θα θριαμβεύσουμε. Θα θριαμβεύσουμε γιατί, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Θα θριαμβεύσουμε γιατί, γιατί μας το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός. Μα δεν γίνεται, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό, μα αυτό δεν γίνεται. Ο Θεός μπορεί να το κάνει. Θυμάμαι μια φορά, ερχόμαστε από το Αίγιο, εγώ η Άννα, ο Γιάννης ο Δικαίος και η γυναίκα του. Ήταν καθαρή Δευτέρα, είχε πολύ μεγάλη κίνηση, πολύ μεγάλη κίνηση, και ξαφνικά βλέπω το αυτοκίνητο να ανάβει. Να φτάνει η θερμοκρασία, τρομοκρατήθηκα, λέω, θα πιάσει φωτιά. Και κάνω μια προσευχή και λέω, Χριστέ μου, άνοιξέ μας το δρόμο. Και πετάγει το Γιάννης και μου λέει, αδερφέ, δεν τα ζητάμε όλα από το Θεό, είναι μερικά που δεν γίνονται. Πάπε, έπεσα εγώ. Λέω, δίκιο έχει. Πετάγεται όμως η Θέκλα από πίσω. Όχι Γιάννη μου, όλα τα ζητάμε από το Θεό, γιατί όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Παπ, ξανανεύκα, αμήν λέω. Και με το που το λέω το αμήν βλέπω ένα χωροφύλακα μπροστά μου. Τροχονό μου. Κάνει εσύ. Λέω, εσύ μου λείπες τώρα. Εσύ μου λέει. Λέω, τι δες, έλα από εδώ. Και με βγάζει από το δρόμο και με πάει αριστερά. Λέω, τώρα σωθήκαμε. Μου λέει, παίρνω από εδώ, περνά και μου λέει, φύγε τώρα. Άνοιξε με μένα καινούριο διάδρομο. Βέβαια, περί τώρα να σας πω ότι ήρθαμε πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά και ήρθαμε δοξάζοντας. Αδερφοί, δεν είναι τίποτα δυνατόν στο Θεό. Αμήν. Ετείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούεται και θέλει σας ανοιχτεί. Γιατί ο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα ανοιγήσεται. Και σκέφτομαι τώρα να σιγά σιγά, χωρίς φασαρία, εκεί που είμαστε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να αιτήσουμε, αλλά σιγά σιγά, χωρίς να μιλάμε, και με πολύ μεγάλη τάξη, ευσχημόνως και κατά τάξη, να γονατίσουμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο και ο Κύριος θα μας ακούσει και θα μας δώσει. Αμήν.